Στην τελική ευθεία, το σχέδιο της κυβέρνησης για την ρύθμιση κόκκινων αγροτικών δανείων ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνδεθεί με καινοτόμα τραπεζικά προγράμματα και αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα. Θα υπάρξει μια πάρα πολύ σημαντική απομείωση του βασικού κεφαλαίου. Θα υπάρχει δυνατότητα αναχρηματοδότησης από την τράπεζα, κατά βάση ήταν η τράπεζα Πειραιώς αυτή η οποία είχε τα κόκκινα δάνεια. Απομείωση με ποιον τρόπο? Και θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να απαλλάξουμε, προσέξτε, από αυτό το βραχνά περισσότερους από 760 αγροτικούς συνεταιρισμούς που άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν είδαν τη ζωή τους κυριολεκτικά να καταστρέφεται και αφορά βεβαίως και 21.000 αγρότες. Δεν είναι μικρή η αριθμή. Ούτε εγώ σας λέω από την άλλη πλευρά ότι θα γίνει διαγραφή των δανειών, αλλά θα γίνει τέτοιου είδους ρύθμιση. Θα γίνει τέτοιου είδους ρύθμιση η οποία θα τους επιτρέπει ουσιαστικά να επιβιώσουν αποπληρώνοντας το δάνειό τους, απελευθερώντας τις περιουσίες τους και βγάζοντας ένα βραχνά που τους ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες. Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε ότι θα υπάρξει μια λεπτομερής χαρτογράφηση των συνεταιρισμών και σχεδιασμός πρόσφορων λύσεων, ενώ αναφορά έγινε και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πλέον έχει καταργηθεί. Με τον νόμο, ο οποίος ήδη υπάρχει ένας σταθερός μηχανισμός επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και σας διαβεβαίνω ότι με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τον τρόπο που θα γίνει αυτό, θα διαπιστώσει κανείς ότι όχι απλώς είναι δίκαιος, αλλά δημιουργεί και ένα δεδομένο που από εδώ και πέρα τουλάχιστον ένα βασικό κομμάτι που αφορούσε στο κόστος παραγωγής των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα έχει αντιμετωπιστεί με τον πλέον επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι παραγωγοί από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας ότι τα επικείμενα ρυθμιστικά μέτρα αποτελούν μαξιλάρι για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, αφήνοντας την πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών που δεινοπαθεί στο περιθώριο. Όλο αυτό το πλάνο έχει στόχο να μπορέσει να μηδενίσει σχεδόν τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν στην πλάτη τους οι παλιοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Τη μαύρη σελίδα του παρελθόντος του αγροτικού κόσμου, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι τη γνωρίζουν στην Ελλάδα, που φτάσαν σε ποσοστό 90% τους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην πτώχευση, έρχεται σήμερα ο Υπουργός να δώσει σανίδα σωτηρίας στον οποιοδήποτε έχει δημιουργήσει ομάδα και μπορεί να πάρει και να συγχωνεύσει και να εκμεταλλευτεί παλιά κίνητα παλιών συνεταιρισμών, οτιδήποτε προσπαθεί να κάνει, έρχεται να του δώσει ένα μαξιλάρι και να βοηθήσει όλο αυτό το project. Αναφορά έγινε στην συνέχεια στη συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπείες αγροτών τον περασμένο Μάρτιο, όπου όπως τονίστηκε έγινε εμφανής η ύπαρξη αγροτών διαφορετικών ταχυτήτων. Η συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό από δύο διαφορετικές ομάδες την ίδια ημέρα, η μία αποτελούνταν από παραγωγούς και η μία από την ΕΘΕΑΣ. Οι παραγωγοί βγήκαν δυσαρεστημένοι που αποτελούν το 90% των ανθρώπων, των αγροτών αυτής της χώρας, βγήκαν δυσαρεστημένοι γιατί πήραν ψίχουλα. Και έχουμε και μία ομάδα ανθρώπων που βγήκε μετά από μία ώρα μέσα και βγήκαν πανηγυρίζοντας. Έρχεται μετά από 6 μήνες να επιβεβαιωθεί ότι δεν πανηγυρίζαν άδικα. Κάτι έκανε σε όλο αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση και ο Υπουργός. Οι παραγωγοί νιώθουν για ακόμη μία φορά μόνοι με την κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, να κοφεύει απέναντι στα ανυπέρβλητα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Ζητούσαμε 5 συγκεκριμένα πράγματα. Περισσότερο συνέπεια ζητούσαμε παρά να μας χαριστεί κάτι ή να ευνοηθούμε κάπου. Συνέπεια ζητούσαμε από το κράτος και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη διαχείριση του Υπουργείου και το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επικοινωνεί με το Υπουργείο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αυτό. Σήμερα βγαίνει ο Σεπτέμβριος. Έπρεπε να έχουν κλείσει οι δηλώσεις καλλιέργειας και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ακόμα ανοιχτές. Για ποια αποσφαλμάτωση μιλάμε, για ποιους διασταυρωτικούς, για ποιους απλήρωτους παραγωγούς από το 2017, για ποιες είναι δεμένες που έχουν ένα 30% απλήρωτο, για 100% απλήρωτο από την προκαταβολή από λάθος δικό τους 85 εκατομμύρια που κλέψαν. Έχω δηλαδή μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Και έρχεται σήμερα δηλαδή να λυθεί τι? Δηλαδή το να βάλουμε πλάτη στα κόκκινα δάνεια, που οι άνθρωποι οι οποίοι θα ευνοηθούν από αυτό εδώ το μέτρο είναι οι άνθρωποι που καταστρέψαν τους συνεταιρισμούς της Ελλάδας τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ο παραγωγός το 2024, αυτός που θέλουμε να μείνει στην Ήπεθρο, αυτός που θέλουμε να παράγει, αυτός που θέλουμε να συνεχίσει και να πονάσει όλο αυτό, αλλά μας ενδιαφέρει να ευνοηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι καταστρέψαν τον αγροτικό κόσμο μέχρι το 2024.